Θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που στήριξε ιδιαίτερα και με πάθος πραγματικό τον αγώνα μας, την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Στην ΕΡΤ. Και καλή νέα αρχή, καλή δύναμη και πολύ καλή ενημέρωση που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Πώς, έλα, εσύ σιγά, σιγά να βάλεις το πρώτο ερώτημα. Σιγά σιγά θέλω να έρθουν όλα αυτά, θέλουμε όλοι πολύ να έρθουν όλα αυτά. Είμαστε πολύ φορτισμένοι αυτή την ημέρα. Θέλω να πω εγώ ότι χαίρομαι, φαντάζομαι και ο Νίκος και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε στην αυτοδιαχείριση που γνωρίσαμε πολιτικούς στο δρόμο, κυριολεκτικά στο δρόμο, στην περιφέρεια και χωρίς άλλες επαφές, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Και κάναμε το ρεπορτάζ μας. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς πώς νιώθετε εδώ σήμερα? Είμαι και εγώ πολύ συγκινημένη όπως και εσείς, γιατί νομίζω ότι σήμερα αποδεικνύεται ότι το μαύρο ήταν μια σύντομη παρένθεση, ότι το μαύρο θα είναι παρένθεση στις ζωές μας και αυτό έγινε χάρη σε εσάς που επιμείνατε, που με αξιοπρέπεια συνεχίσατε έναν αγώνα πραγματικής υπηρεσίας στην αχειραγώγητη ενημέρωση αλλά και στα δικαιώματα και στην ελευθερία και στη δημοκρατία, που εμπνεύσατε και εμάς και κυρίως εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια πολίτες, και αποδείξατε ότι όταν οι άνθρωποι το αποφασίζουν, όταν ενώνονται, όταν παλεύουν και διεκδικούν, νικούν. Είναι μία νίκη που είναι όλη δική σας, αλλά είναι και ολόκληρου του ελληνικού λαού και της κοινωνίας. Εσείς, την ΕΡΤ την οποία ονειρευόσαστε, μετά το σημερινό, μετά από αυτό το συναισθηματικό έντονα πράγματι για όλους μας, αυτή την έντονη ημέρα συγκινησιακά, πώς την φαντάζεστε, πώς θα θέλατε να είναι η ΕΡΤ, και επίσης θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί να απεμπλακεί η δημόσια ραδιοφωνία και η δημόσια τηλεόραση από οποιαδήποτε πολιτική πρόκληση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι η καλύτερη εγγύηση για μια ανεξάρτητη ενημέρωση είναι η ανεξαρτησία, το φρόνημα, το ηθικό των προσώπων που την υπηρετούν. Και σε σχέση με αυτό νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μείνατε στις επάλξεις και υπηρετήσατε με ανιδιοτέλεια αυτόν τον σκοπό, παρέχετε πραγματική εγγύηση ότι η ενημέρωση ούτε θα τεθεί στην υπηρεσία οποιουδήποτε μηχανισμού και όχι μόνον κομματικού ή κυβερνητικού, αλλά και δεν θα υπονομευθεί όπως κατεξοχήν έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται, ειδικά από τα μέσα της διαπλοκής στη χώρα μας, τα οποία όμως έχουν χάσει και κάθε αξιοπιστία ενώπιον των πολιτών. Το πώς τη φαντάζομαι και πώς τη φανταζόμαστε την ΕΡΤ, ο καθένας από την οπτική του γωνία, το έχουμε καταθέσει. Απομένει ο καθένας από το μετερίζει του να αποδείξουμε ότι μπορούμε να την υπηρετήσουμε. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους της ΕΡΤ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΕΡΤ, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αρθείτε και στο ύψος των απαιτήσεων, αλλά και θα άρετε υπολείπους στο ύψος των περιστάσεων. Μακάρι, είναι ο στόχος μας σιγά σιγά να γίνει αυτό. Θέλω και σιγά σιγά, μωρά, από τώρα. Από τώρα, ξέρεις τι θέλω, η ΕΡΤ είναι στον αέρα. Σήμερα είμαστε σε μεγάλη ένταση, όλοι προσπαθούν, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαστε και κουρασμένοι, δύο χρόνια. Είμαστε και ψυχολογικά κουρασμένοι, γι' αυτό το λέω το σιγά σιγά και ομαλά να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι για εσάς που δίνετε πολλές μάχες καθημερινά, σας παρακολουθώ, σας παρακολουθούμε όλοι, έτσι. Και καλά να είστε, σας βλέπω έτσι με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα αυτό. Θα ήθελα όμως, πού το βρίσκεται το σθένος πραγματικά? Δηλαδή μερικές φορές σε κάποιες
είτε επιθέσεις, είτε τέλος πάντων σε κάποιους διαλόγους που βρίσκεστε, που είναι πολύ έντονοι. Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε το ίδιο σθένος. Είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει έτσι πάντα, το αναπτύξατε? Νομίζω ότι το σθένος ή το κουράγιο ή την αποφασιστικότητα να συνεχίζεις το αντλείς και από την σημασία αυτού που υπηρετείς, αλλά το αντλείς και από την συλλογικότητα, το αντλείς και από τους συνανθρώπους σου. Σε ό,τι με αφορά, και σας ευχαριστώ έτσι που το ρωτάτε, το αντλώ πραγματικά και από την συλλογική συνύπαρξή μου με τους ανθρώπους που έχουμε συμπορευθεί σε αυτόν τον χώρο, αλλά το αντλώ και από τους πολίτες, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν υποχωρούν, δεν υπαναχωρούν και κυρίως δεν εξαπατώνται. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο και αναπτερώνει και εμψυχώνει. Γιατί είναι πραγματικά όχι απλώς παρήγορο, αλλά είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνεις ότι με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλες αυτές τις επιθέσεις παραπληροφόρησης και παραποίησης, οι πολίτες διατηρούν το κριτήριό τους ακέραιο, ξέρουν να διαχωρίζουν την ήρα από το στάχι, ξέρουν να αντιλαμβάνονται την αλήθεια από το ψεύδος, και θέλω να πω ότι και ο δικός σας αγώνας σε αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε καθοριστικά, γιατί έδωσε παράδειγμα, υπόδειγμα, αλλά και μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα δεν θα έχει καμία πολιτικού περιεχομένου συζήτηση ή ερώτηση. Αυτά είπατε. Εντάξει, τώρα είπαμε ότι θέλουμε να αφιερώσετε το χρόνο σας στο κομμάτι της ΕΡΤ. Ένα τελευταίο. Πώς εσείς υποδεχτήκατε το συνέστημα, την αλλαγή της οθόνης που έφυγε αυτό το καταραμένο για μας νη, μπήκε το λογότυπο της ΕΡΤ, έπαιξε ο Εθνικός Ύμνος και μετά ξεκίνησε κανονικά η ροή προγράμματος της ΕΡΤ. Το συνέστημα θέλω μόνο. Κανονικά. Ανίποτη συγκίνηση και αμέριστη αισιοδοξία ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της συνολικής ανατροπής ενός μαύρου καθεστώτος που επισκίασε για χρόνια τη χώρα μας, του καθεστώτος των μνημονίων, του καθεστώτος της επιτήρησης, του καθεστώτος της αντιδημοκρατικής μεταχείρισης και της κοινωνίας και του λαού και του ίδιου του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που ήσασταν εδώ και θα είστε εδώ. Σας θυμόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, από τα πεζοδρόμια, όπως είπε και η Βασιλική, και ευχόμαστε να είστε πάντα κοντά μας, γιατί υποσχόμαστε κι εμείς ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια. Δεν τον εγκαταλείψουμε. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο προσωπικά, για λογαριασμό όλων εκείνων που είδαν στο παράδειγμά σας και στα πρόσωπά σας και στον αγώνα σας την ελπίδα, όλων εκείνων οι οποίοι είδαν μέσα από σας την προοπτική, το φως μετά το μαύρο, όλων εκείνων οι οποίοι και σήμερα αγωνίζονται, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά για τα οποία αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε. Και τα παραδείγματα, υποδείγματα και ανθρώπων και συλλογικοτήτων και αγώνων αποτελούν σύμβολα και αποτελούν και συνεκτικό κρίκο αυτής της συλλογικής προσπάθειας ανατροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.